επειδή κατά κόρον ισχυρίζονται ότι παρότι ο ελληνικός λαός δεν ήθελε τις εκλογές, εμείς αναγκαστικά οδηγούμε τη χώρα στις εκλογές, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Για δύο λόγους προσφύγαμε στις εκλογές. Ο ένας λόγος ήταν η στέρηση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης. Η ρήξη, η λιποταξία 30 βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αυτόματα δημιούργησε πρόβλημα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Απόψεις ότι δήθεν είχε τη διαδηλωμένη κυβέρνηση και δεν έπρεπε να το κάνει, απλά και μόνο φαντάζεστε εσείς μία πορεία λειτουργίας της κυβέρνησης όταν έχει απέναντί της μία αντιπολίτευση η οποία ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε περίπτωση από εδώ και πέρα σε ζητήματα νομοθετικών ρυθμίσεων να είναι θετική και ταυτόχρονα να έχεις ένα πρόβλημα ως κυβέρνηση μειοψηφίας στη λειτουργία της, δεν γινόταν διαφορετικά. Το δεύτερο έχει άμεση σχέση με αυτό που έχουμε πει στον ελληνικό λαό και το επαναλαμβάνουμε, ότι εμείς το Γενάρη του 2015 ζητήσαμε την ψήφο του με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο δυστυχώς οι καταστάσεις που βιώσαμε όλη αυτή την περίοδο και το τέλειωμα μιας σκληρής διαπραγμάτευσης μας ανάγκασε να μην μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Ευρισκόμενοι λοιπόν μπροστά σε μια νέα συμφωνία η οποία έχει επώδυνες επιπτώσεις στον ελληνικό λαό, ζητάμε, καταφεύγουμε στην λαϊκή εντολή για να πάρουμε την νομιμοποίηση για να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν είμαστε η κυβέρνηση που σώνει και καλά πρέπει να καθίσει στις καρέκλες. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε την νομιμοποίηση για να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα που όσο και να θέλουμε να αποφύγουμε τις επιπτώσεις, θα υπάρχουν σε πολλές κοινωνικές ομάδες επώδυνες καταστάσεις με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Αλλά δέστε όμως, και σας το αναφέρω γιατί και προσωπικά εγώ το έζησα, ήμουνα στις Βρυξέλλες στις 12 την Κυριακή, γιατί τη Δευτέρα είχαμε Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, όχι ως μέλος της Αποστολής, και καταλαβαίνετε ότι παρακολουθούσα από κοντά, μάλιστα η συγκυρία ήταν μόλις τελείωνε το Συμβούλιο να ακολουθεί στο δικό μας το Συμβούλιο, και όλη τη νύχτα, αυτές τις 17 ώρες που πραγματικά έγινε η μεγάλη μάχη, έλεγα στο νου μου ότι εγώ υπερασπίζομαι τον αγροτικό χώρο. Πρωθυπουργέ, δεν υπογράφεις όσο γίνεται γρηγορότερα τη συμφωνία, γιατί ο αγροτικός χώρος εκ των πραγμάτων έχει το 50 με 55% του εισοδήματός του από κοινοτικές ενισχύσεις. Ο αγροτικός χώρος έχει το πρόγραμμά του αγροτικής ανάπτυξης, το επενδυτικό, που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στους κοινοτικούς πόρους, και αυτά δεν θέλαμε, δεν ήθελα, δίνω ένα προσωπικό τόνο έτσι για να εξομολογηθώ αυτό που σκεφτόμουν, ότι δεν έπρεπε με τίποτα να τα στηρίσουμε από τον αγροτικό χώρο. Επειδή πάμε σε εκλογές που κατά τη γνώμη μου είναι από τις πιο κρίσιμες μεταπολιτευτικά εκλογές στην Ελλάδα, αυτό που είναι σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ, το νέο εναντίον του παλιού, είναι για μένα ένα από τα κορυφαία, όχι απλά συνθήματα, που αποτυπώνουν την ουσία αυτών των εκλογών. Θα θυμίσω μόνο κάτι. Χθες το βράδυ μίλαγε κάπου ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης και στην πρώτη σειρά ήταν κόσμος ο οποίος φώναζε «Βαγγέλη 6, σκίσε τον Αλέξη». Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Ο Βεντιζέλος χτες στη συνέντευξή του σε ένα μεγάλο κανάλι, στο Αθηναϊκό, είπε ότι πρέπει να κάνουμε οικουμενική για να μην το παίζει ο Τσίπρας αντιμνημονιακός και να μην τολμήσει ποτέ να είναι αντιμνημονιακός.
Φανταστείτε λοιπόν σε τι πλαίσιο παίζονται οι εκλογές για το συντηρητικό χώρο. Δηλαδή για το Βενιζέλο, το θέμα δεν είναι πώς μπορούμε να διαπραγματευτούμε τα επώδυνα σημεία που εξήγησε ο Βαγγέλης, κυρίως για τον αγροτικό κόσμο, πώς μπορούμε να διαπραγματευτούμε αυτά τα επώδυνα σημεία για να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Το ζήτημα είναι αν ο Τσίπρας θα μπορέσει να το ξαναπέσει παίξει αντιμνημονιακός. Εμείς έχουμε πει, την ιδιοκτησία του μνημονίου δεν την οικειοποιούμαστε. Δεν θεωρούμε τον εαυτό μας ιδιοκτήτη κανενός μνημονίου. Υποχρεωθήκαμε να υπογράψουμε συμφωνία και αυτοί που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, οι πρώην σύντροφοί μας, το ήξεραν πολύ καλά, είπε ο Βαγγέλης αυτό. Εγώ προσθέτω στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα, κορυφαίος στέλεχος αυτών που έφυγαν, είπε ότι αν φύγουμε τώρα από το Ευρωζώνη είναι καταστροφή, και όταν τον ρώτησε εγώ προσωπικά τότε γιατί ψηφίζετε όχι, η απάντηση ήταν γιατί κάποιοι πρέπει να ψηφίσουμε ναι και κάποιοι όχι.